Το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι γεγονό ότι υπάρχει έντονη ανησυχία σε χώρε του ΝΑΤΟ, ύστερα από αναλύσει υπηρεσιών πληροφοριών του, οι οποίε προειδοποιούν ότι η Ρωσία θα έχει τη δυνατότητα να επιτεθεί στη Δύση σε σύντομο χρονικό διάστημα. Γερμανική Υπηρεσία Πληροφοριών αναφέρει: Ο Πούτιν σχεδιάζει διπλασιασμό τη ρωσική στρατιωτική ισχύω και επίθεση στη Δύση από το 2026 και μετά. Διεθνέ Μέσο Μαζική Ενημέρωση, σε άρθρο του, με τίτλο η Ρωσία μπορεί να διπλασιάσει τη στρατιωτική της ισχύ, προειδοποιεί η Γερμανική Υπηρεσία Πληροφοριών, επισημαίνει πως ο Πούτιν μπορεί να εξαπολύσει μία ευρεία κλίμακα επίθεση στη Δύση ήδη από το 2026, σύμφωνα με ένα έγγραφο των Γερμανικών Μυστικών Υπηρεσιών. Στη συνέχεια αναφέρει ότι ο πόλεμο τη Ρωσία στην Ουκρανία δεν δείχνει σημάδια να τελειώσει σύντομα, αλλά όλο και περισσότερε φήμε δείχνουν μια πιθανή κλιμάκωση προ τα δυτικά. Τώρα μια έκθεση των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών εκδίδει μια σοβαρή προειδοποίηση λέγοντας ότι ο Πούτιν σχεδιάζει να διπλασιάσει τη στρατιωτική του ισχύ γύροντας νέους φόβους για μια ρωσική επίθεση στη Δύση. Οι Γερμανοί ειδικοί λέγεται ότι παρατήρησαν πρόσφατα μια σημαντική κινητικότητα των ρωσικών δυνάμεων και απλικών συστημάτων, σύμφωνα με το News Australia. Η αναδιοργάνωση του Ρωσικού στρατού, οι μετακινήσει στρατευμάτων και η ανάπτυξη πυράβλων στα δυτικά της χώρας είναι μεταξύ των ενδείξεων που υποστηρίζουν αυτή τη θέση, σύμφωνα με το έγγραφο των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών. Ο Βρετανικός τύπος έγραψε ότι η ανάλυση των γερμανικών πληροφοριών πήγε τώρα στη γερμανική κυβέρνηση. Σύμφωνα με αυτήν υπάρχει σημαντική αύξηση στην παραγωγή ρωσικών όπλων, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε διπλασιασμό της στρατιωτικής ισχύως της Ρωσίας τα επόμενα πέντε χρόνια σε σύγκριση με σήμερα, ιδιαίτερα στα συμβατικά όπλα. Οι προβλέψεις οδήγησαν τις υπηρεσίες πληροφοριών στο συμπέρασμα ότι μια επίθεση στο έδαφος του ΝΑΤΟ δεν μπορεί πλέον να αποκλειστεί από το 2026 και μετά. Οι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ ανησυχούν για τις αυξανόμενες στρατιωτικέ δυνατότητες της Ρωσίας αλλά δεν πίστευαν απαραίτητα ότι αυτό σήμαινε ότι η Δύση θα σειρότανε σε πόλεμο με τη Ρωσία, αναφέρει η πηγή. Ωστόσο, άλλοι ήταν πιο δυσπίστοι στους ισχυρισμού ότι η Ρωσία ετοιμάζεται να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ. Ταυτόχρονα, μία αξιολόγηση των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ επισημαίνει ότι η Ρωσία θα χρειαζόταν 5 έως 8 χρόνια για να αποκαταστήσει τη στρατιωτική της ισχύ στο επίπεδο που ήταν πριν από την καταστροφική εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.